καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρετήσεων συνέχεια είχαμε σήμερα στον απόϊχο της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι την ώρα που ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 91 καθώς κατέληξε ακόμα μία γυναίκα που νοσηλευόταν στην εντατική με εγκάβματα. Την παρέτηση του υπέβαλε στον πάνω σκουρλέτη ο Γιάννης Καπάκης ενώ νέος γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Ταφίλης. Το μπαλάκι των ευθυνών συνεχίζεται υπό το βάρο καταγγελιών για ολιγορίε και παραλήψει, ενώ κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να αποσυνδέσουν τι παρετήσει από την απόδοση ευθυνών. Σφοδρά πειρά εξαπολύει η αντιπολίτευση με τη Νέα Δημοκρατία να επιμένει πως οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία Γιάννη Καπάκη, στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνω Κουρλέτη, στον απόηγο των φωνικών πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική. Νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία ορίστηκε ο Γιάννη Ταφίλη, Μέχρι σήμερα διευθυντή του Κέντρου Μελετών Ασφάλεια. Η παρέτηση ήρθε την επομένη τη αλλαγή στην ηγεσία τη πυροσβεστική και τη αστυνομία που αποφάσισε το Κισαία και την ώρα που μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων. Το ότι αναλαμβάνει κάποιο την ευθύνη δεν σημαίνει ότι είναι και φταίχτη, σχολίασε ο Γιάννη Τσιρόνη μιλώντα στον αντένα, παίρνοντα τη σκητάλη από τα στελέχη τη κυβέρνηση που δικαιολογούνται για την τραγωδία στο μάτι. Όταν πέσανε οι δίδυμοι πύργοι και χάθηκαν μερικέ χιλιάδε άνθρωποι, κανεί δεν μπορεί να πει ότι το άλλο ήταν καλώ καμωμένα. Mm -hmm. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, το να παραιτηθεί ένα αξιωματικό δεν σημαίνει ότι φταίει κάποιο επειδή αναλαμβάνει την ευθύνη, επειδή εκείνη συμπεριβρέθηκε στο τιμόνι. Ο κύριο Τσίπρας παίζει μουσικέ καρέκλε επιχειρώντα να διασωθεί. Όσου ρόλου και αν αλλάξει του συνεργάτε του, η ευθύνη για την κατάσταση στη χώρα είναι δική του. Και επειδή δεν μπορεί να ανασχηματίσει τον εαυτό του, τη λύση θα τη δώσουν οι Έλληνε. Ο κύριο Τσίπρα θα φύγει στι εκλογέ που πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Ούτε εμεί είπαμε ποτέ ότι δεν υπάρχουν ευθύνε, αλλά ούτε και οι αλλαγέ που αποφάσισε το Κισέα είναι απόδοση ευθυνών, ανέφερε από την πλευρά του ο κράτη Φάμελο. Για να γίνουμε και καλύτεροι, να ξεπεράσουμε του εαυτού μα, να τον πω κατά κάποιο τρόπο, θεωρήθηκε ότι αυτό βοηθάει και στον καλύτερο σχεδιασμό και στον καλύτερο προγραμματισμό αυτών των νέων εργαλείων. Αυτό ουσιαστικά επέλεξε το Κισέα. Όμω, θα ήθελα να σα πω ότι αυτό ούτε εμεί ποτέ είπαμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνε, αλλά ούτε και η αλλαγή του Κισέα είναι απόδοση ευθυνών. Οι καθυστερημένε παρετήσει για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με του δεκάδε νεκρού και τραυματίε, προκαλούν την έντονη αντίδραση τη αντιπολίτευση. Με τη Νέα Δημοκρατία να τονίζει πω οι ευθύνε έχουν ονοματεπώνυμο Αλέξη Τσίπρα. Εδώ δεν μιλάμε για μια κακή κυβέρνηση. Τέτοιε είχαμε πολλέ στο παρελθόν και θα έχουμε προφανώς ίσως και στο μέλλον. Εδώ μιλάμε για μια άκρος επικίνδυνη κυβέρνηση που απαρτίζεται από ένα τσούρμο καιροσκόπων. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι αδύναμος κλεισμένος στο Μαξίμου. Οι άλλοι είναι από δίπλα του και δεν μπορούν να του κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να, του δηλαδή, δώσουν Δ, τον δεν, δεν αλλάζει εσείς. τώρα με τους... Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν, τον αλλάξει ο Τόσκας και η αρχηγή δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί παρατήθηκε ο κύριος Τόσκας και γιατί άλλαξε, άλλαξε η ηγεσία της πυροσβεστικής και της αστυνομία. Αφού γιατί όλα Πήγατε και είδατε Αφού όλα ήταν τέλεια. Να μπορούμε να συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας. Να τις αναλαμβάνουμε με θάρρος. <κυρίως>, Κυρίως. Να πορευόμαστε σύμφωνα με το συμφέρον του ελληνικού λαού. Για βαριά κακουργήματα εγκαλεί στελέχη τη κυβέρνηση, τη αυτοδιοίκηση και άλλου υπηρεσιακού παράγοντε. Η επικεφαλή τη Πλέψη Ελευθερία, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τι φωνικέ πυρκαγιέ στην Αττική. Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά, πράτοντα το αυτονόητο, πράτοντα αυτό που είναι το καθήκον μα ω πολιτών. Η τραγωδία που συνέβη στο Μάτι στις 23 Ιουλίου δεν ήταν ατύχημα, ήταν έγκλημα και δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο. Πρέπει να διαλευκανθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών, οι υπετιότητες και κυρίως πρέπει να αποκαλυφθεί πλήρως η απόπειρα συγκάλυψης η οποία διενεργείται εδώ και πάρα πολλές ημέρες από την κυβέρνηση με διαχείριση της επικοινωνίας και των πληροφοριών και με προσπάθεια από προσανατολισμού και παραπλάνησης της κοινή γνώμης. Είναι πια γνωστό ότι την ώρα που οι συμπολίτες μας χαροπάλευαν, πάλευαν με τα κύματα, ανέμεναν εναγωνίως να διασωθούν στη θάλασσα, η κυβέρνηση διεξήγαγε μια επικοινωνιακή παράσταση, παριστάνοντας ότι δεν γνωρίζει για νεκρούς, ενώ γνώριζε, παριστάνοντας ότι δεν γνωρίζει για ανθρώπους που παλεύανε με τη θάλασσα και θεωρούμε ότι έχασε επιπλέον πολύτιμο χρόνο από τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Με δάκρυα στα μάτια, η πεθερά του ιδιοκτήτη του οικοπαίδου στο μάτι της Αττικής, όπου πέθαναν 26 άνθρωποι, περιγράφει μπροστά από τον τόπο της τραγωδίας όσα έγιναν το μοιραίο απόγευμα. Δεν, δεν μπορώ να το διαπραγματευτώ. δεν μπορώ να το αυτό. Κάηκαν τα πάντα που είχα, δεν έχει μείνει τίποτα. Η πεθερά του ιδιοκτήτη στέκεται μπροστά στο οικόπεδο και θυμάται. Ανοίξαμε, λέει, όλε τι πόρτε και άρχισαν να έρχονται Τρέχοντα πολλοί άνθρωποι, οι πρώτοι τα κατάφεραν, αλλά οι επόμενοι παγιδεύτηκαν, λέει με δάκρυα στα μάτια η κυρία Άλκη στη Ραυτοπούλου. Σα ανοίξατε τι πόρτε και σου πάρουν. Μάλιστα, αυτή πιόλες... και αυτή την ανοίξαμε. Μπράβος. Περάσανε ένα σωρό άνθρωποι, πήγαν στη θάλασσα. Οι επόμενοι όμως 26 που ήταν από πίσω, αργήσανε, δεν καταλαβαίνουν. Εγώ για... από πίσω με φωτιά ήταν τρία μέτρα. Όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΙ, η Περιφερειακή Σύμβουλος Φωτεινή Βρίνα η απάντηση που πήρε τόσο η δική της παράταξη όσο και του κυρίου Σγουρού για τους λόγους που δεν έγινε δεκτό το αίτημα για τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι απουσιάζουν οι σύμβουλοι της συμπολίτευση σε διακοπές. Η παράταξή μας έστειλε επιστολή στην κυρία Δούρου η οποία λέει ότι είμαστε εδώ όποια στιγμή θέλει να κάνει Περιφερειακό Συμβούλιο είναι στη δική της ευθύνη να το συγκαλέσει. Τότε αν λείπουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας αυτό σα είπαν. Αυτό μα είπαν. Ότι λείπουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι τη πλειοψηφία. Είναι Αύγουστο. Την ενίσχυση των πυρόπληκτων δήμων Ραφίνα, Πικερμίου και Μαραθώνα με ένα εκατομμύριο ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομία και Ανάπτυξη Αλέξη Χαρίτση μετά από αίτημα του Υπουργείου Υποδομών. Λοιπόν, καλωσορίζω στο δελτίο του Blue Sky τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη. Και Παναγιώτη, βλέπουμε ότι δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρε και έχουμε τρει παρετήσει ήδη. Ε, καταρχήν, να πούμε ότι αυτή την ώρα ο κύριος Τσίπρας υποδέχεται αντιπροσωπεία των κατοίκων στο μάτι, όπως έγινε γνωστό. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν το πιο αυτονόητο. Μετά από τόσες μέρες, αυτές οι παρετήσει σημαίνουν κάτι τελικά. Τι, τι σημαίνουν δηλαδή για, για την ουσία. Του θέματος. Οι παρετήσει για τι οποίε μιλούσαμε από την αρχή και μην ξεχνά ότι την Παρασκευή το βράδυ ακριβώ αυτό είπαμε ότι αυτή τη στιγμή τι πρέπει να γίνει, πρέπει το κομματικό ε, κράτος, το οποίο είναι το πελατειακό κράτος, το οποίο διαχειρίζεται τις τύχες μας, πρέπει αυτή τη στιγμή, αφού το σπυρί έσπασε, να γίνει α, αυτή η αλλαγή, να απαλλαγεί ο κρατικός μηχανισμός από αυτό το σύνδρομο του κομματικού συνδρόμου, που ουσίαν τι κάνει, τοποθετεί σε θέση κλειδιά ανθρώπους οι οποίοι το βασικό στοιχείο, πέραν τη όποιας εμπειρία έχουν, είναι να α, είναι αρεστή στο εκάστοτε κομματικό καθεστώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, τι γίνεται. Αυτό το οποίο από την αρχή κατεγράφει, αυτό το οποίο από την αρχή ελέγχθη, ότι κατ' ουσίαν δεν είχε γίνει η δουλειά όπως έπρεπε και ήταν ανεπαρκής και η επικεφαλής της αστυνομία και της προσβεστικής, Παρατήθηκαν χθε το βράδυ. Σήμερα παραιτήθηκε ο Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία και συμπλήρωσαν τον κύκλο των στελεχών αυτών, έστω και καθυστερημένα, δηλαδή. Στο επιχειρησιακό κομμάτι. Τώρα... Έστω και καθυστερημένα, λοιπόν, αυτό πρέπει να πούμε ότι τελικώ είδαμε ότι οι παρετήσει αυτέ γίνονται διότι αυτό επιτάσσει και από την αρχή η κοινή λογική αυτό ζητούσε. Άρα λοιπόν εδώ. Ε, δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από μία απλή σκέψη του λέγοντος η οποία και είναι αυτή που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει μετά από το δραματικό αυτό γεγονός που έγινε. Τώρα, mm -hmm. ναι, να πριν προχωρήσεις, το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το θέμα της πολιτικής προστασίας. Θα γίνει ένα ξεχωριστό Υπουργείο. Ένα Υφυπουργείο ακούγεται, ακούγεται ότι θα γίνει. Θα γίνει ναι, ένα Υφυπουργείο θα, α, τι θα γίνει ακριβώς, ποιος θα το αναλάβει. Διότι εδώ είναι ένα μείζον ζήτημα. Ποιος θα πάει αυτή τη στιγμή να αναλάβει αυτή την ηλεκτρική καρέκλα. Θα πάει κάτω υπό την ευρύτερη εποπτεία του πάνω σκουρλέτη. Θα πάει ένα άλλο στέλεγος. Θα επιλεγεί ενδεχομένως ένας έξω κοινοβουλευτικός, ένας υπερκομματικός παράγων. Ο οποίο θα αναλάβει αυτή τη στιγμή την πολιτική προστασία. Διότι... Πάντω, αν μου επιτρέπει, Παναγιώτη, αυτό που λε, επειδή αυτό είναι ένα κομμάτι του ανασχηματισμού που επίκειται. Ναι. Τον ανασχηματισμό τον προσδιορίζουν πριν την ανάβαση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Ναι. Άρα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί και να είμαστε στα τέλη Αυγούστου, κατά πάσα πιθανότητα, μετά τι 20 λένε, μπορεί ναι. να γίνει το νωρίτερο στι 17-18 ο ανασχηματισμό. Άρα θα έχει περάσει η, το, η, 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 περίοδος αυτή του καλοκαιριού με, τα πολλά, με τις πολλές πυρκαγιές που ως ήθιστε κάθε, κάθε χρόνο βλέπουμε στην, στην Ελλάδα. Άρα, σε αυτό εδώ το κομμάτι που λες για το ποιος θα αναλάβει την καρέκλα αυτή, είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα βρεθεί. Δεν ναι. υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην, το να μην η Το ερώτημα η θέση. ποιος θα είναι, διότι εδώ αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υπουργοί και πάρα πολλά πρωτοκλασσά τα στελέχη που δεν είναι επαρκή στο να έχουν τις πεθνότητες που έχουν. Και αυτό που είναι και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο προφανώς έχει ο Πρωθυπουργό είναι ποιο μπορεί να εμπιστευτεί να πάει σε αυτή τη θέση μετά τα όσα έχουν γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το θέμα της πολιτικής προστασίας, το οποίο λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτιμώ ότι θα το ξαναβρούμε μπροστά μα. Ελπίζω να μην το ξαναβρούμε με τόσο ακραία φαινόμενα. Αλλά εδώ πέρα θέλει έναν άνθρωπο ικανό και έναν ικανό μηχανισμό εκεί. Δεν μπορεί να έχει ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να θέλουν, αλλά από την άλλη πλευρά να μην μπορούν επειδή να είναι αρεστά κομματικά στελέχη. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι επίση ναι, ότι επειδή ανοίξαμε το θέμα του ανασχηματισμού. το ζήτημα είναι πώς αυτή τη στιγμή θα μπορέσει από αυτό το πολιτικό ναδύρ στο οποίο έχει περιέλθει η κυβέρνηση να ανακάμψει. Και τι θα γίνει επίση και στο μέτωπο τη οικονομία, όπου εκεί, κάποια στιγμή, πρέπει να περάσουμε στην μεταμνημονιακή φάση και να βγει να κάνει μια έκδοση ομολόγων. Θα Αλλά να τα ακόμα δούμε αμέσως αυτά, πανέντε, τα επιτόκια παραμένουν σχετικά υψηλά. Στη συνέχεια όμω για μένα, επειδή να... να μείνουμε σε αυτό το θέμα, ναι. το οποίο είναι το πιο καυτό των ναι, ναι. ημερών και ούτω ή άλλω με βαριά σκιά θα πάει, κάτω από βαριά σκιά θα πάει ναι. ο Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Ε, το πιο σοβαρό για μένα είναι αυτό που, που το λέμε τα τελευταία 24 ώρα: Δηλαδή, γνώριζαν για νεκρού εκείνο το βράδυ. Δεν το είπαν γιατί θέλανε να συγκαλύψουν ενδεχομένως αυτό το κακό που, το οποίο ήταν μπροστά τους. Θέλανε να κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση. Αυτό είναι το πιο σοβαρό ε, όσον αφορά τα, τα, αυτά που Εγώ ακούμε ένα, από εδώ και νομίζω, πέρα για τις Ευθύνε. Νομίζω αυτό που λες ότι κλείνουν καταρχάς δύο εβδομάδες από κοινό το μοιραίο βράδυ. Ναι. Και αυτό το οποίο καταρχάς πρέπει, ξέρουμε πια όλοι είναι ότι... Την ώρα που γινόταν αυτή η τηλεοπτική μετάδοση του συμβουλίου αυτού, γνώριζαν, το έχουν ομολογήσει, αλλά δεν υπήρχαν κάποιε πιστοποιήσει γιατροδικαστών. Άρα. Ε, τι πιστοποιήσει να υπήρχαν, αφού το έχουν επιστοποιήσει οι αρμόδιε υπηρεσίε, υπήρχαν πληροφορίε ότι είχαν ε. καλέσει ακόμα και για σάκου για να παραλάβουν ναι. τα... ε, τι. Εγώ τις νομίζω ότι εφνιδιαστεί, είχε ευνηδιαστεί το Υπουργικό Συμβούλιο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, Ασφαλώ και. Ε, έψαχνε τα πατήματά του, έψαχνε να δει πώς θα αντιδράσει αλλά από την άλλη πλευρά τελικά αυτή η επικοινωνιακή ε, αυτή, αυτή επιλογή την ώρα που το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο με την εικόνα που παρουσιάστηκε και αυτό έχει λειτουργήσει σε βάρος της εικόνας της κυβέρνησης. Όταν δηλαδή εσύ πήγαινε για 80 νεκρούς και παρουσίαζε αυτή την εικόνα σε ένα συμβούλιο το οποίο ήθελε να δείξει ακριβώς ότι είναι red alert ε, όλο Όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί ασφαλώ δεν, δεν μπορεί να ικανοποιήσει το, το μέσο πολίτη. Και βλέπουμε ότι οι παρετήσει αφορούν πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν εκείνο το βράδυ σε αυτή την περιβόητη σύσκεψη και, και ενημέρωση του Πρωθυπουργού. Θυμόμαστε πολύ ο καλά τι ερωτήσει. Και ο Τόσκα ήταν. Ναι, δεν είδαμε όλου να παρετούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα, τα τέσσερα πρόσωπα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή ήταν παρόντα στην, σε εκείνο το Βέβαια. τραπέζι. Και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι δίνανε και τις πληροφορίες τους όσον ναι. αφορά την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Και δίνανε πληροφορίες οι οποίες πληροφορίες απήχαν πάρα πολύ από τη δραματική εξέλιξη και το, το σοκ το οποίο υπέστημεν όλοι αμέσως την επόμενη μέρα. Έτσι. Παρουσίαζαν μια εικόνα η οποία μάλλον θα έλεγε κανείς ότι ήταν ελεγχόμενη. Πάντως παρατηρούμε ότι ακόμα και τώρα που δεν έχει, δεν, έχει ζητηθεί μία συγνώμη από την αρχή σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν αυτό το πολύ μεγάλο κακό για όλη αυτή την τραγωδία. Βλέπουμε ότι όμως ακόμα και τώρα υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία προσπαθούν, επιχειρούν να αποσυνδέσουν τις παρετήσει από το φταίξιμο του ναι. ανθρώπου ο οποίος παρετείται. Άρα γιατί, γιατί γίνονται οι παρετήσει εφόσον δεν υπάρχουν ευθύνε κατά τους ίδιους. Ναι, εγώ νομίζω ότι σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επικοινωνιακό επίπεδο καλό είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουν ότι εδώ πέρα υπάρχει, υπήρξε μια τεράστια ανεπάρκεια, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρέ ευθύνε. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια στο να δικαιολογηθεί ότι αυτές οι παρετήσεις γίνονται ως προς μια, ε, κίνηση που θέλει να δείξει μια καλή πρόθεση απέναντι στην κοινή γνώμη από πλευρά τη κυβέρνηση και ότι αυτή. δεν είναι το θέμα. Δεν είναι η ουσία ότι οι άνθρωποι αυτοί είτε είχαν ανεπάρκεια ή ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν τα λάθη που έκαναν. Ναι, αλλά αναλαμβάνουν την ευθύνη. Εφόσον είναι αυτοί που είναι από πάνω, μπορεί να γίνανε κάποια λάθη, δεν θα γίνει σήμερα η ΕΔΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να αναλάβει κάποιο την ευθύνη όταν έχει γίνει μια τόσο μεγάλη καταστροφή. Ε, βέβαια, γιατί Αυτό. σε κάθε περίπτωση εδώ είναι μια περίπτωση στην οποία εγώ επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση το καλύτερο το οποίο έχει να κάνει είναι να παραδεχτεί ότι έχει υποστεί μια, ένα πλήγμα με τα απόλυτα αυτή τη διαδικασία, ότι κάποιοι άνθρωποι τη δεν τα πήγαν καλά, ότι οι ευθύνε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε και να δει τι θα κάνει από εδώ και μπρο. Τώρα να προσπαθούμε να δώσουμε μία άλλη επικοινωνική χρειά. Νομίζω ότι όλο αυτό έχει ήδη από την κοινή γνώμη καταγραφεί και ήδη έχει κοινή γνώμη ε, λάβει τι αποφάσει τη στο τι ε, έγινε εκείνο το βράδυ. Έχει εικόνα. Ε, και να πούμε εδώ, Παναγιώτη, ότι μετά από αυτό το σάλο που προκλήθηκε επίσης για το τι δεν, συνεδ... για, γιατί δεν συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ακούσαμε και την καταγγελία στο ναι. βίντεο που προηγήθηκε, γιατί κάποιοι. Περιφερειακοί σύμβουλοι έλειπαν σε διακοπές. Ε, το νεότερο είναι ότι θα γίνει τελικά το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δεν έχει εντός του Αυγούστου, απλά δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία. Ναι, γιατί αυτό που λες, Νένα, είναι και μια μεγάλη πρόκληση για τη Ρένα Βουρού, η οποία έχει βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα και των επικρίσεων για αυτά που συνέβησαν, διότι αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη έτσι, τραγωδία μετά που, μάδρα, που αυτή είναι ο άνθρωπο που κινεί τα νήματα τη περιφέρεια και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε αυτό το συμβούλιο τι θα υποθεί και πώ θα αντιδράσει κιόλα η κυρία Δούρου. ακριβώ. Ε, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε, Παναγιώτη, και θα σε δούμε αμέσω μετά. Τώρα, με τι απελάσει δύο Ρώσων διπλωματών τη ε, πρεσβεία στην Αθήνα και την απαγόρευση εισόδου στη χώρα ακόμη δύο Ρώσων αξιωματούχων, ήρθε η απάντηση τη Ρωσία. Όπω μεταδίδει η Ελλάς Τζουρνάλ με εντολή του Σεργέη Λαυρόφ, απελάθηκαν ο εμπορικό ακόλουθο τη Ελλάδα και ο υπεύθυνο επικοινωνιών. Παράλληλα, την είσοδο στη Ρωσία απαγόρευσαν στον Γιώργο Σακελαρίου, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Κοτζιά. Οι σχετικέ ανακοινώσει έγιναν στον Έλληνα πρέσβη τη Μόσχα, Ανδρέα Φρυγανά, ο οποίο κλήθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσει για τι μη φιλικέ ενέργειε τη Αθήνα, όπω επισημαίνεται από την πλευρά τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων, εκείνο από την πλευρά του παρουσίασε τι θέσει τη ελληνική κυβέρνηση, υποβάλλοντα υπόμνημα. Η κλίση του αφορούσε την απόφαση τη ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών τη ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα, αλλά και την απαγόρευση τη εισόδου στη χώρα ακόμη δύο Ρώσων αξιωματούχων, ενώ είχε προηγηθεί η αποκάλυψη πω Ρώσοι διπλωμάτε σχεδίαζαν να μπλοκάρουν τη συμφωνία των Πρεσπών με το χρόνο να πιέζει ασφικτικά και με νοπή την εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική, στο κυβερνητικό επιτελείο, το δίλημα μοιάζει να είναι αξεπέραστο. Οι κυβερνητικέ φιέστε για την έξοδα από τα μνημόνια φαίνεται να απομακρύνονται από τον προγραμματισμό, ενώ το κλίμα είναι βαρύ για το μέγαρο Μαξίμου παρά τι καθυστερημένε παρετήσει που είχαμε όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργό σχεδιάζει να εξαγγείλει φοροελαφρύνσει από τη ΔΕΘ, ενώ τα ραβασάκια του ένφια θα καταφτάσουν αργοπορημένα κι αυτά, με την ελπίδα να μην επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα. Η πρώτη δόση του ένφια όμω θα είναι φουσκωμένη και θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματο τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ενώ βαδίζουμε ημερολογιακά προ την τυπική λήξη του προγράμματο τη 20 Αυγούστου, όλα δείχνουν πω απομακρύνονται οι φιέστε τη κυβέρνηση για την έξοδο από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση Τσίπρα, με ορόσημο την παραπάνω ημερομηνία και με το βλέμμα στι επικείμενε εκλογέ, αναθεωρεί τα σχέδιά τη κάτω από το βάρο τη εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Παρότι ο χρόνο πιέζει ασφίκτικα το κυβερνητικό δίλημα μοιάζει εξεπέραστο, ενώ πληροφορίες θέλουν τον Πρωθυπουργό να ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ και να εξαγγέλει μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες, πάνω όμως τα αποκαίδια της τραγωδίας και ενώ δεν έχουν αποδοθεί ευθύνε. Γραμμή άμυνα για το Μαξίμου, τα επιχειρήματα για εμπρισμού, ασύμετρα φαινόμενα, αυθαίρετη δόμηση και μεγάλη πυρκαγιά που ήταν αδύνατο να δεν πείθουν τους πολίτες όμως ούτε και τα μέτρα για φόρο ελαφρύνσης και τα βοηθήματα για τους πληγέντες, ενώ το κλίμα δεν αντιστράφηκε ούτε και με τις καθυστερημένες παρετήσει. Ούτε ακόμη και η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ήταν ικανή να αλλάξει την κατάσταση. Πληροφορίε αναφέρουν πω ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό πριν τη μετάβασή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, με στόχο οι όποιε εξαγγελίε να συνοδεύονται από νέα πρόσωπα και νέα εικόνα στο κυβερνητικό σχήμα. Μια επίσκεψη, πάντω, που αναμένεται να γίνει σε μια δύσκολη περιοχή για τον ίδιο, υπό το βάρο και τη Συμφωνία των Πρεσπών και με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα για την κυβέρνηση να παραμένουν στο την ίδια ώρα η οικονομική στενότητα είναι πλέον εμφανής μέσα στην τουριστική περίοδο με τους περισσότερους Έλληνες να δυνατούν να κάνουν έστω και λίγες μέρες διακοπές αλλά και τον Σεπτέμβριο να πλησιάζει απειλητικά φέρνοντας νέους φόρους και βάρη στα πορτοφόλια. Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε και πλέον έφτασε η ώρα του ένφια για 6,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχουν ξεκινήσει την εκαθάριση με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες που ισχύουν αναδρομικά από την 1η Πρώτου του 2018, αλλά μόνο για τον υπολογισμό του ένφια. Ωστόσο, τα αποκαλυπτήρια των εκαθαριστικών σημειωμάτων δεν θα γίνουν τον Αύγουστο ως ήθιστε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στα μέσα Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες δηλαδή μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό, καθώς η κυβέρνηση δεν επιθυμεί, εν μέσω των ανακοινώσεων για φοροελαφρύνσεις και άλλες παροχές, να αντιμετωπίσει τη μήνυν σχεδόν 1 εκατομμυρίου ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο ένφια συγκριτικά με το 2017, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει και τα 1.000 με 1.500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να καθυστερήσει την ανάρτηση των εκαθαριστικών σημειωμάτων του ένφια, η πρώτη εκ των πέντε δόσεων θα καταβληθεί έπειτα από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα έως τις 28 Σεπτεμβρίου μαζί με τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Φυσικά και το μετανιώσαμε. Που πήραμε σπί, στο νίκιο. θα ήταν πολύ πιο καλύτερα. Δεν μα είπε θα τον ακυρώσει τον ένφια. Ε, εδώ θα μου πεις άλλα και άλλα κάνει. Δούλευα μια ζωή από τα 13 μου χρόνια να αποκτήσω ένα σπίτι. Το απόκτησα, το πλήρωσα, το μα ξανά τα και τώρα μου ζητάει νίκη για το σπίτι μου. Δεν έχει σημασία αν είμαστε εμεί έτοιμοι. Είναι το θέμα αν έχουμε λεφτά ή να πληρώσουμε πλέον. Οι μειώσει στι συντάξει, οι μειώσει στου μισθού Αυξή του φόρου, τώρα θα αυξηθεί πάνω να πούμε το έμφυα και δυο, Τι θα γίνει. Μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το περίμενα πώ και πώ. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Σημειώνεται ότι οι νέε αντικειμενικέ αξίε οδηγούν σε σημαντική αύξηση του έμφυα για όσου διαθέτουν μεσαία και μεγάλη περιουσία, κυρίω άνω των 250.000 ευρώ. Αναφορικά με το μέλλον της χώρας, η Washington Post αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα σε επίπεδο τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ της έως το 2060 και σημειώνει «Ναι, σωστά καταλάβατε, Τέσσερις δεκαετίες λιτότητας περιμένουν ακόμη την Ελλάδα. Αυτή είναι η επιτυχία για την οποία μιλάει η Ευρώπη. Μία οικονομία που παρουσίασε τέτοια ύφεση όπως μία χώρα που μόλις έχει βγει από πόλεμο. Καταλήγει το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας. Παναγιώτη θέλουμε να δούμε το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ναι. Γιατί πολλά λένε. Για φοροελαφρύνσεις, πακέτα... Εντάξει, είναι πολύ να τα πούμε αυτά ακόμα. Το θέμα είναι ότι Σίγουρα όπω είναι τα πράγματα θα πρέπει ο, ο Πρωθυπουργό, αυτό λένε οι πληροφορίε, ότι θα κοιτάξει να δώσει ό,τι μπορεί περισσότερο. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτό, Σίγουρα θα υπάρχει ε, μια, ε, ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων, το οποίο υπολογίζεται ότι θα είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. Βεβαίω, οι φοροελαφρύνσει αυτέ να δούμε πόσο μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία, η οποία επί ένα πολύ μεγάλο διάστημα έχει στην κυριολεξία στενάξει. Και ε, επίση, είναι ένα, και ένα άλλο ζήτημα το γεγονό ότι η ενδογενής ζήτηση που μας ενδιαφέρει όλους αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να ανακάμπτει. Δηλαδή, α, το πρόβλημα είναι ότι α, αυτό με το οποίο μέσω Έλληνα έχει συνηθίσει να ζει είναι μια οικονομία στην οποία η ζήτηση κινείται σε εγχώριο επίπεδο. Είτε με μια ρευστότητα που δεν υπάρχει από τι τράπεζε, είτε με μια αγορά η οποία δείχνει κάποια σημάδια βελτίωση. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Το αν η οικονομία αναπτύσσεται γιατί πάει καλά ο τουρισμό ή γιατί πάνε καλά κάποιε εξαγωγικέ επιχειρήσει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Άρα το ερώτημα είναι ότι τι θα πετύχει και πώ θα δέσει μια στρατηγική αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργό τη ΔΕΘ που θα το επιτρέψει να ανακάμψει από όλα αυτά τα τελευταία τα οποία σίγουρα έχουν στοιχήσει πολιτικά. Πάρα πολύ. Είναι νωρί να πούμε για το πακέτο αυτό. Σίγουρα θα υπάρξουν προσπάθειες και κυρίως σε κάτι το οποίο έχω πει επανελουμένως στο θέμα του κατώτατου μισθού, εκεί να μπορέσει να επαναφέρει τις λογικές διαπραγματεύσεις στο βαθμό που θα του επιτρέψουν βέβαια και οι πιστωτές και στο βαθμό που θα το επιτρέψει η μεταμνημονιακή ε, περίοδος, αλλά... Ε, όλα αυτά νομίζω ότι προς το τέλος του καλοκαιριού και ανάλογα με τις δυνατότητες που θα έχει από την πορεία των δημοσιονομικών, τελικά θα κάτσει να οργανώσει αυτό το πλάνο. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Ε, το ζήτημα είναι τι θα γίνει και με την οικονομία. Διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει σε κάποια φάση να δούμε τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων να υποχωρούν και τη χώρα να μπορεί να κάνει μια καλή έκδοση ομολόγων στις αγορές, το οποίο ακόμα όπως είμαστε αυτή τη στιγμή απέχουμε από τον συγκεκριμένο στόχο. Όσον αφορά τώρα τις, την περικοπή στις συντάξεις, ναι. αυτό είναι κάτι που δεν το, το συζητάμε. Το είπε και ο Ρέγνης, ναι, να κοίταξε να δεις. Ναι. Εδώ είναι μια μεγάλη μάχη. Δηλαδή, ακούγεται ότι αν δημοσιονομικά μπορεί να είναι καλά μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην υπάρξει περικοπή των συντάξεων στην αρχή του 2019. Όμως, αυτό το οποίο είπε ο Ρέγκλινγκ σήμερα, ο οποίος είναι επικεφαλής του ESM στην εκταμίευση της δόσης, είναι ότι θα υπάρχει και περικοπή συντάξης και μείωση του αφρολογίου του. Και μάλιστα είπε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει πίσω στις μεταρρυθμίσεις. Άρα, πού είναι τώρα αυτό το οποίο θα ελαφρύνει τον κόσμο. Οι, η... συντάξει θα κοπούν. Το αφορολόγητο επίση θα μειωθεί. Ναι, κοίταξε ε να δει. Πού είναι τα περιθώρια, δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω αυτή τη κυβέρνηση, έτσι ώστε να αφήσει μια, ένα, ένα παράθυρο αισιοδοξία δηλαδή, στον κόσμο ότι μπορεί να καλυτερέψει κάτι στην τσέπη του. Ναι, κοίταξε να δει. Η κυβέρνηση, αυτό το οποίο ε, είπα και εγώ προηγουμένω ότι θα στηριχθεί, κυρίω έχει να κάνει με το ζήτημα του κατώτατου μισθού. Έτσι, είναι το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι μια πλευρά Τα την εργασιακά. οποία έχει δουλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το γνωρίζει αυτό και ο ΣΕΒ, γι' αυτό έχει υπάρξει και ήδη μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα και γι' αυτό, στον τομέα αυτό, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν, και κινητοποιήσεις των συνδικάτων ε, με στόχο να μπορέσουν να α, ξαναπάρουν πίσω ότι... Ε, σε ό,τι έτσι μπορούν σε σχέση με αυτά που έχασαν Σερίς. από την αρχή των μνημονίων. Βέβαια, αυτό είναι η μία πλευρά. Mm. Από την άλλη πλευρά, α, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θα χρειαστούν για να φτιάξουν ένα πακέτο. Αλλά, mm. εγώ θα έλεγα το εξή. μην περιμένουμε μόνο κάποια πακέτα Uh, τη ΔΕΘ παραδοσιακά να ξαναπαίξουν το ρόλο που έπαιζαν κάποτε. Ναι, δηλαδή... αλλά επειδή είμαστε σε προεκλογική χρονιά, δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακούσουμε. Άσχετα αν θα εφαρμοστεί τελικά κάτι ή όχι. Γιατί έχουμε δει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, έχουμε δει πολλέ υποσχέσει. Καλά, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη δηλαδή, θα είναι κάτι το οποίο. Και σκέψω ότι τώρα <χαι> είμαστε και, θα είμαστε και σε μεταμνημονιακή εποχή, υποτίθεται. Οπότε θα μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω. Το Εκτιμώ, εγώ, δεν ξέρω. Το Ξέρω ζήτημα όμω τη μεταμνημονιακή περίοδου πρέπει να πούμε ότι και εποπτεία έχει, έτσι είναι και μια ναι. εποπτεία κάθε τρίμηνο η οποία θα υπάρχει, αλλά και έχει κάποιου βαθμού ελευθερία, διότι εάν κάνει πράγματα τα οποία θα σε βγάλουν έξω από τους στόχους του στόχου του πρωτογενού πλεονάσματο, θα το πληρώσει. Και πώ θα το πληρώσει. Δεν θα μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Να βγει είναι... στι αγορέ και να δανειστεί με καλό επιτόκιο. Το θέμα είναι γιατί φορολαφρύνσει μιλάμε. Όταν ο έμφυα έρχεται φουσκωμένο, είναι τσουχτερό και μάλιστα η πλειοψηφία λέει ότι θα πληρώσει όσον αφορά τώρα τι νέε αντικειμενικέ αξίε γύρω στα 1000 με 1500 ευρώ. Αυτού αφορά. Δηλαδή θα ανέβει. Θα, από τη μία, θα έχουμε να πληρώσουμε τέλο ε, Σεπτεμβρίου έναν έμφυα φουσκωμένο. Και από την άλλη πλευρά, θα ακούμε για φοροελαφρύνσεις. Άρα, από τη μία τσέπη βγαίνουν, από την άλλη μπαίνουν. Πώ πώς θα, θα το λέγαμε Κείταξε, αυτό, πώς Γενικώ το φορολογικό θέμα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό θα έχει να κάνει συνολικά με το πώ θα μειωθεί η φορολογία στην Ελλάδα από εδώ και στο εξή. Διότι, ναι, μεν η φορολογία θα αρχίσει να μειώνεται. Αλλά το θέμα είναι σε ποιο βαθμό, πόσο γρήγορα και πώ αυτό δεν θα ανατρέπει και τους στόχους που πρέπει να πληρούμε σαν οικονομία για πλεόνασμα. Από την άλλη πλευρά όμως, αν δεν υπάρξει και μία μείωση φορολογία. Δεν θα μπορέσει να υπάρξει και το διαθέσιμο Ανάπτυξ. εισόδημα το οποίο θα κινήσει την ανάπτυξη και θα δώσει ανάσα εσωτερική. Και αυτό το οποίο τα πολιτικά κόμματα, τα μεγάλα, θα αντιμετωπίσουν είναι το εξή: Ότι ο μέσο ψηφοφόρο είναι ο πολίτη ο οποίο δραστηριοποιείται μέσα στη χώρα. Αυτό ο πολίτη, εάν δεν δει μία βελτίωση στην καθημερινότητά του, που θα το δει από την καθημερινή ζήτηση και ρευστότητα, είναι εκείνο ο οποίο δεν θα δώσει ψήφο, διότι κάποια άλλα πράγματα που δεν θα τα καταλαβαίνει θα πηγαίνουν καλύτερα. Και να προσθέσω και κάτι εδώ τελευταίο, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι ο κόσμο πλέον δεν πιστεύει. Ε, δεν πιστεύει αυτά που ακούει, ε, γιατί ε, έχει δει, έχει πάθει και έχει Πάντως, μάθει. Πάντως αυτό πρέπει να πούμε ένα είναι το εξή, ότι ο κόσμος είναι καχύποπτο. Ε, βέβαια, μετά από όλα όσα έχουν γίνει, είναι πολύ καχύποπτο, αλλά από την άλλη πλευρά. Πρέπει να πούμε ότι και η μεταμνημονιακή περίοδο ενέχει πολλά, πολύ μεγάλα ρίσκα. Δηλαδή, δεν μα παίρνει να μα ξεφύγει η οικονομία Σύμουρο. σε μια εκτροπή. Εδώ οι ξένοι μιλάνε για τέσσερι ε, δεκαετίε ακόμα λιτότητα στην Ελλάδα. Ναι. Με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Τα ξέρω, τα γράφουν οι Αμερικάνοι, αλλά δυστυχώ τα λεφτά τα βάζουν οι Γερμανοί. Οπότε και οι Γερμανοί είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει κατ' ουσίαν να ακούσουμε πώ σκέφτονται για την Ελλάδα και αυτά τα οποία. Λέει η φάση, σήμερα δεν ήταν και τόσο ευχάριστα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Γιατί η πληροφορία σου πάντα όσον αφορά την οικονομία ειδικά είναι πάρα πολύ κατατοπιστική. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι, εμεί να περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Μετά από τη μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα στην αγροτική φυλακή Βόλου, σειρά πήρε το πρωί και ο Χριστόδουλο Ξηρό, ο οποίο μετήχθη υπό μέτρα ασφαλεία και άκρα μυστικότητα στι φυλακέ τη Χαλκίδας. Οι μεταγωγέ των δύο μελών τη 17 Νοέμβρη προκαλούν έντονε αντιδράσει. Και τη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει συστηματική στοργή, όπω λέει, στου τρομοκράτε δολοφόνου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών για ακόμα μία φορά. Ο Χριστόδουλος Ξηρό μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα στι φυλακέ Χαλκίδα στο πλαίσιο τη εκένωση των φυλακών Κοριδαλού από βαρυπινίτε. Η μεταγωγή του συνέβη μόλι λίγε ημέρε μετά και από τη μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα στι αγροτικέ φυλακέ Βόλου, η οποία είχε ήδη ξεσηκώσει Φίαλα αντιδράσεων. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα επιδεικνύει συστηματικά στοργή στου τρομοκράτε δολοφόνους, προκαλώντα τι οικογένειε των θυμάτων του, αλλά και το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Μια κυβέρνηση ανίκανη και κοινική που δεν μπορεί να προσφέρει στοιχειώδη ασφάλεια στους Έλληνες, φροντίζει ώστε οι τρομοκράτες να αποφυλακιστούν μία ώρα αρχίτερα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι φυλακές Κορυδαλού μετατρέπονται βήμα-βήμα σε κατάστημα κράτησης υποδίκων και προχωρά συνολικά η αναδιοργάνωσή τους. Μάλιστα, πηγέ του Υπουργείου τονίζουν ότι πρωταρχικό στόχο είναι η μεταγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων κρατουμένων στι αγροτικέ φυλακέ. Η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών για ακόμα μία φορά. Σε καμία σοβαρή αστική δημοκρατία, τα κόμματα δεν αντιδικούν για μεταγωγέ κρατουμένων, όποιοι και αν είναι αυτοί. Τουλάχιστον σταμάτησε να συνδέει τι μεταγωγέ με τι φωνικέ πυρκαγιέ θα το χαρακτηρίζαμε και πρόοδο για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν Παρασκευή 3 Αυγούστου, όταν έσκαγε σαν βόμβα η είδηση πω ο Δημήτρη Κουφοντίνα μεταφέρθηκε στι αγροτικέ φυλακέ του Βόλου. Η μεταγωγή του Ισοβίτη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρόεδρου τη Νέα Δημοκρατία, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Σταύρος Κοντονής και το Υπουργείο Δικαιοσύνης από την πλευρά του απαντούσε πως η μεταγωγή συνδέεται με τη συνολική αναδιοργάνωση των φυλακών κορυδαλού, από τις οποίες θα μεταφερθούν όλοι οι ισοβίτε και ότι αυτό δεν συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση τρεις μόλις μέρες αργότερα το έργο επαναλήφθηκε με διαφορετικό πρωταγωνιστή, αλλά από τον ίδιο Θίασο. Μετά την άκρο ευνοϊκή μεταχείριση του επί 11 φορές δολοφόνου της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα, έρχεται και η μεταφορά του άλλου μέλου στις 17 Νοέμβρη, η Σοβίτη Χριστόδουλου Ξηρού, από τις φυλακές Κορυδαλού. Είναι πλέον βέβαιο ότι η κυβέρνηση προσπαθώντας να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, ικανοποιεί αιτήματα για να ανακτήσει τη φιλοαναρχική της πελατεία. Ο Χριστόδουλος Ξηρός έχει καταδικαστεί σε έξι φορές ισόβια και 25 ετή κάθριξη για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Καταδικάστηκε για συμμετοχή σε έξι δολοφονίε, εκρήξει και ληστείε. Από τι φυλακέ είχε ήδη λάβει έξι φορέ άδεια. Ωστόσο, την έβδομη φορά που του χορηγήθηκε άδεια, αποφάσισε να μην επιστρέψει στις φυλακέ. Ήταν στι 6 Ιανουαρίου του 2014. Τελικά συνελήφθη ένα χρόνο αργότερα, στι 3 Ιανουαρίου του 2015. Το διάστημα που ήταν φυγά συμμετείχε σε σειρά τρομοκρατικών ενεργειών, όπω αποστολέ τρομοδεμάτων, αλλά και το σχέδιο Γοργοπόταμο που στόχευε στην ανατείναξη του μαντρότυχου των φυλακών Κορυδαλού, προκειμένου να αποδράσουν οι καταδικαστέντες ω μέλη τη συνωμοσία Πυρήνων τη Φωτιά. Η βρετανική εφημερίδα Guardian ανασχολήθηκε με τη μεταγωγή του εκτελεστή τη 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα από τι φυλακέ Κορυδαλού στι αγροτικέ φυλακέ Βόλου. Συγκεκριμένα, η ανταποκρίτρια τη Εφημερίδας στην Αθήνα επισημαίνει το σάλο και τι αντιδράσει που προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνη για τη μεταγωγή του καταδικασμένου τρομοκράτη από τι υψηλή ασφαλεία φυλακέ του Κορυδαλού σε μια πολυτελή ανοιχτή φυλακή. Παράλληλα στο ρεπορτάζ επισημαίνεται η δημόσια καταδίκη από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα για τη μετακίνηση του εκτελεστή της 17 Νοέμβρη από τις φυλακές Φρούριο του Κορυδαλού σε μια αγροτική φυλακή στην κεντρική Ελλάδα, όπου στις εργασίες περιλαμβάνεται το μάζεμα φρούτων και ο καθαρισμό τη υπαίθρου. Ο Guardian κάνει αναφορά και στα όσα υποστηρίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνη, ότι δεν πρόκειται δηλαδή για ειδική μεταχείριση απέναντι στον Κουφοντίνα, ούτε και ότι θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση πρόορη αποφυλάκηση όταν θα συμπληρώσει 19 χρόνια στη φυλακή. Στους 142 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό των 7 ρίχτερ στην ίσο Λομπόκ της Ινδονησίας. Τα περισσότερα θύματα τραυματίστηκαν θανάσιμα όταν κατέρευσαν Τμήματα κτηρίων. Αναστάτωση επικράτησε και στο αεροδρόμιο, καθώ η περιοχή σφίζει από τουρίστε. Εκατοντάδε άνθρωποι τραυματίστηκαν, αναφέρουν οι τοπικέ αρχέ, ενώ χιλιάδε κτήρια έχουν υποστεί ζημίε. Ο σεισμό χτύπησε το δημοφιλέ τουριστικό θέρετρο Λομπόκ τη Συντονισία στι 19.46 το βράδυ τη Κυριακή τοπική ώρα είχε χαμηλό εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του νησιού. Ακολούθησαν πολλοί μετασυσμοί, ενώ οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν στη βόρεια ακτή. Πολλοί άνθρωποι διανυκτέρευσαν πανικόβλητοι στην Ήπεθρο, χωρίς φως στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς είχαν προκληθεί βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι ισχυρέ σεισμικέ δονήσει έγιναν αισθητέ και στον Παλί και την Ανατολική Άβα. Μάλιστα, το κτίριο του Διεθνού Αεροδρομίου στο Παλή υπέστη ζημιέ, αλλά δεν επηρεάστηκαν οι πτήσει.

Χιλιάδε κάτοικοι μετακινήθηκαν σε υψηλότερα εδάφη μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι που εξέδωσε αμέσως μετά τον σεισμό η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ινδονησίας και αργότερα απέσυρε Ωστόσο, στις βόρειες ακτές του Λομπόκ καταγράφηκαν μικρά κύματα τσουνάμι ύψους 13 εκατοστών, όπως και στο γειτονικό νησί Σουμπάουα. Πολλά σχολεία παραμένουν κλειστά καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κατά πόσο ο σεισμός επηρέασε τη στατικότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων. Αρκετές εκατοντάδες παραθεριστές που είχαν πάει για κατάδυση στα νησιά Γκύλη απομακρύνθηκαν όπως και 200 τουρίστες σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Κάπου 700 ακόμη αναμένουν να απομακρυνθούν. Οι αρχέ ακύρωσαν για λόγου ασφαλεία δύο διεθνή συνέδρια στο Λομπό και τον Παλί, με υπουργού από γειτονικά κράτη για την περιφερειακή ασφάλεια και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Ενώ όσοι είχαν καταφτάσει μεταξύ των οποίων και η Υπουργό Εξωτερικών τη Αυστραλία, είναι σόοι και ασφαλεί, όπω ανακοινώθηκε επισήμω. Πρόκειται για το δεύτερο σεισμό που πλήττει το Λομπόκ το τελευταίο διάστημα. Πριν από μία εβδομάδα είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 16 άνθρωποι, πάνω από 350 τραυματίστηκαν, ενώ εκατοντάδες ορειβάτες εγκλωβίστηκαν για κάποιο διάστημα στο ηφαίστειο Ριτζάνι. Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς του ειρηνικού, όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες και είναι ιδιαίτερα συχνή η και οι φεστιακές εκρήξεις. Εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, ακολουθούν τα νέα για τον καιρό και στη συνέχεια μην χάσετε την εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Γιάννη Λοβέρδο. Καλό σας βράδυ.